κρατούσαν αναμένα κεριά στα χέρια, λίγα λουλούδια, πανό και φώναζαν συνθήματα για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Πρόκειται για τους εκατοντάδες ρεθυμιώτες, με μέλη φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστημίου Κρήτης στην πρώτη γραμμή, που χθες το απόγευμα βγήκαν στους δρόμους της πόλης διαδηλώνοντας για τον άδικο θάνατο των δεκάδων θυμάτων της πρωτοφανούς σιδηροδρομικής τραγωδίας, αλλά και για τους τραυματίες που αποτύχει, όπως σημείωσαν, γλίτωσαν το θάνατο. Οι ευθύνες αυτές βαραίνουν βασικά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βαραίνουν την ίδια την ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου, επειδή δεν υπήρχαν τα κατάλληλα χρήματα για να συντηρηθεί με σωστό τρόπο, και γι' αυτό το λόγο έγινε και το τρομερό δυστύχημα. Είναι ανεπίτρεπτο να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στις μέρες μας και καμία κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα να μην έχει κάνει το παραμικρό για αυτές τις εγκαταστάσεις να είναι καλύτερες. Δεν γίνεται όλο αυτό να λένε ότι είναι στη δικαιοδοσία ενός ανθρώπου το 2023. Είναι σημάδι υγείας της κοινωνίας να βγαίνουμε στους δρόμους για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, όπως είναι η ασφάλειά μας. Μιλάμε για μια τραγική υπόθεση που δεν είναι όμως μόνο η κακιά στιγμή. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από νέους γονείς με τα παιδιά τους στην αγκαλιά έως και ηλικιωμένους που οι νεκροί της μοιραίας αμαξοστοιχίας θα μπορούσαν να ήταν τα δικά τους εγγόνια, συγκλονισμένοι από την εθνική τραγωδία, ζήτησαν σε κάθε τόνο να αποδοθούν ευθύνες ώστε η Ελλάδα να μην θρηνήσει ποτέ ξανά άλλους νεκρούς στο βωμό του κέρδους, όπως τόνισαν χαρακτηριστικά. Είναι ότι είχαν το θράσος αυτοί που τόσα χρόνια δεν κάναν τίποτα για να αποφεύγονται τα ατυχήματα, βγήκανε να καμαρώνουν κιόλας. Όλα τα κόμματα που έχουν περάσει τους είχαν προειδοποιήσει οι συνδικαλιστές με υπομνήματα και με απεργίες για να πάρθουν μέτρα για να μην γίνουν ατυχήματα. Και όμως τώρα λένε τάχα να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Ποιο κόκαλο, αφού τόσα χρόνια το γνωρίζανε. Όμως όλοι μας, αν δεν θέλουμε να ζούμε αποτύχει, γιατί αποτύχει ζούμε σε αυτή τη χώρα από ό,τι φαίνεται, πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Και το μεγάλο συμπέρασμα είναι ότι η απελευθέρωση, η κατάτμιση του συγκοινωνιακού έργου, η λογική του κόστους ωφέλους, αυτή βάζει πάνω από τις ζωές μας τα κέρδη τους. Όλος ο κόσμος αυτός ο οποίος έχει συνέπειες από αυτή την εγκληματική πολιτική πρέπει να βγει στους δρόμους για να μην υπάρξει άλλο συμβάν. Και δεν φτάνει μόνο να το ευχόμαστε, πρέπει να συσπηρωθεί ο κόσμος σε ένα μέτωπο που θα σταθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική. Οι φοιτητές της Πανεπιστημίου Πόλης Γάλλου ανανέωσαν το ραντεβού τους στους δρόμους, καθώς το οφείλουν, όπως είπαν, στη μνήμη των ανθρώπων που έσβησαν άδικα στα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας.